Τα πόδια τώρα σε τι κατάσταση είναι? Καλά, ευχαριστώ. Ψυχή μου, πώς? Ναι, έχουν κατάγματα, είμαστε στο γύψο. Σε καμιά κοσταριά μέρες το πολύ θα το βγάλω. Και θα αρχίσει η φυσιοθεραπεία. Φυσιοθεραπεία και ακόμα καλύτερα μπάνιο. Συγχρόνως μάλλον και μπάνιο. Πολυκολύμπη με βατραχοπέδι. Μαρία, σε εκνευρίζει ότι είσαι καθυλωμένη σε μια καρέκλα, γιατί είσαι υπερκινητικό άτομο? Ναι, καλά, αφού είμαι στο σπίτι της Μαρίας Αλιπέρη, είναι κλασικό, χτυπούν τα τηλέφωνα συνέχεια, ο κόσμος θέλει να μάθει πώς είναι, είναι φίλοι που θέλουν να σου πούν περαστικά κτλ. Αισθάνεσαι εγκλωβισμένη, πώς αισθάνεσαι, σαν θεριό στο κλουβί? Το ξεχνάω και προσπαθώ να κάνω πράγματα που μπορώ να κάνω καθιστή. Ας με διαβάζω πάρα πολύ, όχι πως δεν είμαι μανιακή με το διάβασμα, αλλά τώρα παράγεινε. Το ξεχνάω, βρε μόνο, άμα το θυμάσαι όλη την ώρα θα εκνευριστείς. Δεν το... Εντάξει, μεταφέρομαι με το καροτσάκι, τρώω, πίνω, κάνω, δυσκολεύομαι. Υπάρχουν χιλιάδες δυσκολίες που δεν τις έχεις υπολογίσει, αλλά χιλιάδες στην κυριολεξία. Αυτό θέλω να μου πεις. Χιλιάδες, από το πιο μικρό. Δες τον εαυτό σου από την ώρα που ξυπνάει για να δεις ότι από εκεί πέρα αρχίζουν δυσκολίες. Αλλά εντάξει. Και είναι όταν σηκώνεσαι το πρωί, εγώ θέλω να μου πεις και ανοίγεις τα μάτια σου και πας να σηκωθείς, η πρώτη σκέψη ποια είναι? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Δεν λες, όχ, έχω τώρα να σηκωθώ και πώς θα σηκωθώ. Δεν βαρυγκωμάς. Μάτια μου, τα όχ. Το λέει το κορμάκι μου, πονάει πολύ ακόμα. Άμα τα πω κι εγώ, χαθήκαμε. Εγώ το κοντράρω και του λέω, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Και έτσι προχωράει και γίνεται καλύτερα. Αλήθεια. Νομίζω έτσι. Ότι είναι. Μα άμα αρχίσω κι εγώ να με ψημυρώ τώρα, αχ, το πόδι, αχ, το στήθος. Με τέλειωσε. Δόξα τω Θεώ και δόξα τω Θεώ, δεν είναι παιχνίδι. Μαρία, δηλαδή, μετά το ατύχημα, αβλέπεις τη ζωή λίγο διαφορετικά. Σε 10 φάσεις διαφορετικές, Κατερίνα, να έχω φύγει. Από την ώρα που χτύπησα. Ήρθες πολύ κοντά. Στην πόρτα που θα έφευγες, ήρθες πολύ κοντά. Δύο φορές σου λέω, ειδοποίησα ότι φεύγω. Πήγα από την άλλη πλευρά. Μη μου πεις εμπειρίες, είναι μια άλλη στιγμή. Πήγα από την άλλη πλευρά. Και τις δύο επικοινώνησα με τον αδερφό μου και πήρε το σήμα και έκανε τα δέοντα. Όταν λέω πήγα για το φευγιό. Βέβαια. Βλέπεις τη ζωή διαφορετικά μετά από όλη αυτή την εμπειρία? Καταρίνα μου, την εκτιμώ έτσι αλλιώς τη ζωή, γιατί πιστεύω ότι δεν κάναμε τίποτα εμείς για να την έχουμε. Κάπου είναι δοτή. Σαφώς πιστεύω ότι είναι δοτή. Άρα όλο που εγώ οφείλω να κάνω, εμείς οφείλουμε να κάνουμε, να τη διαχειριστούμε σωστά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Χρησικτησία κάνω, δεν έχω ιδιοκτησία της ζωής. Μέχρι που πάλι αυτός που την έδωσε να την πάρει. Στην κυριολεξία. Εγώ πάντα... ιδιοκτήτες. Εγώ πάντα ένιωθα στη ζωή μου τελείως περαστική. Είτε από παιδί έλεγα, είτε 10 χρόνια ζήσω, είτε 90, είτε 100, είτε 80. Νιώθω περαστική, δεν νιώθω τίποτα το μόνιμο εδώ πέρα. Ίσως γι' αυτό δεν έχω τσακωθεί για ιδιοκτησίες στη ζωή μου. Δεν νιώθω ότι κάτι μου ανήκει, ας το πούμε. Όλα είναι περαστικά. Εδώ η ίδια εγώ ζωή θέλω να σου κάνω τώρα μία άλλη ερώτηση. Επειδή είσαι... Έχω διαφωνήσει, έχω αδικηθεί, δεν ξέρω τι, αλλά διεκδικώ αυτά που πρέπει, αλλά όχι με την έννοια του αιωνίου μέσα μου, ότι κάτι είναι δικό μου και αιώνιο. Ούτε με την έννοια της επιθετικότητας εννοείς. Με την έννοια του δίκιου πάντα. Μία έννοια, αν θέλεις, που πάρα πολύ, έτσι, μια έννοια που από μικρή με ταλανίζει, είναι η δικαιοσύνη. Πάρα το πολύ. Το αίσθημα της δικαιοσύνης. Πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή είσαι μία ηθοποιός πολύ ταλαντούχα και επειδή είσαι και μία γυναίκα που ενημερώνεσαι συνέχεια, αυτό φαίνεται από την πρώτη στιγμή που κάποιος κουβεντιάζει μαζί σου, εγώ θα ήθελα να μου κάνεις κριτική στο, πώς να το πούμε τώρα, στο υποκριτικό ταλέντο της Χίλαρη Κλίντον, η οποία επισκέφτηκε πρόσφατα τα Σκόπια, έκανε ένα καταπληκτικό σοου, νομίζω ότι και πολύ μεγάλοι ηθοποιοί θα οχριούσαν μπροστά σε αυτή την παράσταση. Θα ήθελα λίγο να μου την... Να κάνουμε κριτική πάνω σε αυτή τη... πάνω σε αυτό το show, πάνω σε αυτή την παράσταση, γιατί ήταν παράσταση. Να σου πω, θα μου έρχεται έτσι αυθόρμητα μια φράση από την Καινή Διαθήκη και νομίζω τα λέει όλα. Υποκρισία επερίσευσε. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω για αυτή την εικόνα, ήταν αντιχαστική. Επερίσευσε υποκρισία. Δεν έμοιαζε ότι δεν ήξερε καν που ήταν. Σαφώς. Μα όλες οι κινήσεις των Αμερικανών είναι σαν να μου θυμίζουν στρουθοκάμιλο. Δηλαδή όλοι βλέπουν, ο βασιλιάς είναι γυμνός και ο βασιλιάς δεν το βλέπει. Αυτή την αίσθηση. Σαν να κρύβουμε το, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ή να κρύβει στρουθοκάμιλο στο κεφάλι της μέσα στην άμμο για να μην δει.
Όλοι γνωρίζουμε, το κοινό αίσθημα γνωρίζει. Ακόμα και αυτόν πιστεύω που δεν τάσσονται υπέρ του δίκαιου. Αλλά όλοι γνωρίζουν και είναι καταφανές ότι γνωρίζουν. Την επίσκεψη των διασύμων που ούτε και εγώ ξέρω ποιο είναι το νόημά τους, ναι, στους πρόσφυγες όπως αυτή του Ρίτσαρντ Γκιρ και του Ρότζερ Μουρ, πώς τις χαρακτηρίζεις? Κοίταξε, εγώ την συμπαράσταση από επώνυμους και την παρουσία ενός εκάστου από εμάς την θεωρώ απαραίτητη, ειλικρινά. Και το λέω, είναι το πρώτο που θα κάνω όταν θα σηκωθώ. Ήδη το είχα προγραμματίσει. Πριν με έκοψε το ατύχημα. Θέλεις να πας εκεί? Α, βέβαια. Με έκοψε το ατύχημα, βέβαια. Σχεδόν το είχα κανονίσει. Και όχι μόνο αυτό, είχα και την ατυχία. Να σου πω τώρα μια άλλη που ίσως δεν το ξέρετε. Ο αδερφός μου πήγε με Σκόπια στους καταβλισμούς των προσφύγων, ο γιατρός, ο Αλιφερόπουλος, ναι, ο Δημήτρης Αλιφερόπουλος, και στην Πρίσινα. Με την ανθρωπιστική αποστολή του Ιατρικού Κέντρου. Ήταν από τη μικρή ομάδα που πήγαν για την ανθρωπιστική αποστολή. Μάλιστα, όπως με εξομολογήθηκε μετά, γι' αυτό σου λέω, φαίνεται το σώμα μας είναι λίγο περίεργο. Τη δεύτερη μέρα στην εντατική, του ετέθη από το Ιατρικό Κέντρο το αν θα πάει ή όχι. Και διακινδύνευσε λέγοντας ναι, ότι θα πάει. Ενώ εγώ δεν είχα ακόμα, δεν είχε παιχτεί το χαρτί αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Και βέβαια Θεός τα άφερε. Και βέβαια Θεός τα άφερε έτσι. Και πράγματι με το που βγήκα, ας πούμε, σήμερα βγήκα, ας πούμε, αύριο το πρωί, σήμερα το απόγευμα βγήκα, αύριο το πρωί ο αδερφός μου έφυγε για Σκόπια και Πρίσινη. Θέλω να Μαρία, σου πω. Μαρία, τώρα έτσι πως με κοιτάζεις και μου λες αυτά τα πράγματα, πάει το μυαλό μου στην εξής ερώτηση. Έκανες κάποιο τάμα? Τώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Θες να σου πω κάτι, Κατερίνα? Δηλαδή είπες κάποια στιγμή, αν θα ζήσω. Ναι, ναι. Έτσι ζούσα στην εντατική, με το αν θα ζήσω. Εάν θα ζήσω, ας με έχω να κάνω αυτά ή... Δεν έκανα τάμα για να ζήσω, αφού θέλεις να είμαι βαθιά ειλικρινής. Έχω μάθει τα μεγάλα και τα σημαντικά της ζωής μου να κάνω εγώ αυτό που μπορώ και να τα αφήνω στις δυνάμεις που αισθάνομαι ότι είναι πολύ δυνατότερες από μένα. Δεν ζήτησα λοιπόν να ζήσω και στο λέω βαθύτατα ειλικρινής. Έλεγες αν θα ζήσω. Όχι, ζήτησα, επίλεξε εσύ αν θα ζήσω ή όχι. Εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ, αλλά είναι στο δικό σου χέρι αν θέλεις να ζήσω ή όχι. Και έτσι αν θέλεις το ότι έζησα, το θεωρώ ένα σήμα ότι... Μαρία, πιστεύεις στον Θεό? Φυσικά. Φυσικά. Και είναι μια... Ξέρεις, ο Θεός δεν είναι ούτε στα βιβλία, ούτε αναλύεται, ούτε περιγράφεται. Νομίζω ότι είναι μια καθαρά μυστηριακή προσωπική σχέση. Καθαρά προσωπική μυστηριακή παράλληλα σχέση με το Θείο, με τις θείες δυνάμεις του καθενός μας, βέβαια. Δεν νομίζω πως θα είχε νόημα η ύπαρξή μου χωρίς το Θείο, χωρίς την ύπαρξη του Θείου και αν θέλει στα σημεία αναφοράς μου για το τι είμαι, τι κάνω, αυτό είναι πάντα. Το συγκριτικό μου δεν είμαι εγώ ο άλλος, εσύ ο παράλληλος. Το συγκριτικό μου όταν θέλω, όταν έχω μια διαμάχη, όταν αδικούμε ή αδικό, όταν θυμώνω μαζί μου ή θυμώνω, όταν ψάχνω μέσα μου το βράδυ, γιατί είμαι λίγο πυθαγόρια, κάθε βράδυ λέω τι έπρεπε να κάνω, τι δεν έκανα κτλ. Αν με κάνεις... Ναι, απολογισμό. Όταν σκαλώνω μόνη μου, γιατί οι άνθρωποι μέσα στον εγωισμό μας, ξέρεις, μπλοκαριζόμαστε στο δικό μας, όλο το δικό μας. Βάζω το μυαλό μου όσο μπορεί να δουλέψει και από εκεί και πέρα να το πω προσευχή. Δεν ντρέπομαι να το πω προσευχή. Κάνω μια εσωτερική επίκληση να μου δείξει, αν θέλεις, πώς θα ήταν το δίκαιο. Το αντικειμενικά δίκαιο, το αντικειμενικά αγαθό, το αντικειμενικά καλό. Όχι το δικό μου καλό. Λοιπόν, και τώρα... έτσι ανοίγει το μυαλό πιο πολύ και συλλαμβάνει πιο σωστές κινήσεις. Σε 20 μέρες θα βγάλεις τους γύψους. Θα αρχίσεις φυσιοθεραπεία. Έχεις αρχίσει έστω δειλά-δειλά να σκέφτεσαι τι πρόκειται να κάνεις, σχέδια? Δηλαδή είσαι, ναι, σε βέβαια, μια φάση που λες εντάξει, έζησα, θα, ναι, περπατήσω, βέβαια, θα βέβαια, αυτό θεωρώ ότι θα τελειώσει κάποια, ναι, στιγμή φυσιολογικά. Ναι. Θέλω να πω, το ατύχημα έχει επηρεάσει καθόλου τα μελλοντικά σου σχέδια, τις αποφάσεις σου? Δηλαδή ήθελες να κάνεις επαγγελματικές. Ναι, ήθελες να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία τα μεταθέτεις για πιο μετά ή βάζεις άλλες προτεραιότητες? Ή η ζωή σου κυλάει σαν να μην έγινε τίποτα? Όχι, σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Απλώς νομίζω ότι έσκαψα ακόμα πιο βαθιά στο νόημα της ζωής. Ακόμα πιο βαθιά. Και από εκεί θα αντλήσω με τον τρόπο που θα συμπεριφερθώ πάλι, είτε στη δουλειά μου, είτε στους αγαπημένους μου, είτε οπουδήποτε. Όχι, όχι, αυτή καθε αυτή η δουλειά μου δεν μεταβάλλεται σε κάτι. Το τελευταίο σύριαλ που έκανε στην τηλεόραση?
Το τελευταίο είναι κάποια 4 χρόνια. Ναι, επικίνδυνες σχέσεις. Ναι, πριν 4 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι. Θέλω να κάνω μια στην τηλεόραση, θέλω, αλλά θέλω να κάνω... Τώρα θα γελάσεις. Θέλω να κάνω συζήτηση, στην οποία με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Έχω τη φόρμα μες στο μυαλό μου. Αλλά να έρθω έτσι σε επαφή με ανθρώπους πάλι, όχι πίσω από ένα ρόλο, ξέρεις, ή από... Ναι. Άμεσα να μιλήσω σε κάποια θέματα που νομίζω ότι μπορώ έτσι αρκετά να μιλήσω και να εκμεύσω αρκετά. Και επίσης θέλω να κάνω, άκου να δεις, κάτι πολύ κωμικό, σάτυρα. Σάτυρα, ναι, ναι, τώρα στην τηλεόραση. Θέλεις κωμικό. Ναι, ναι, ναι. Πού, γιατί, πώς το, πώς σου έχει αυτό. Περνάνε φάσεις αυτά, νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες το έχουμε. Είναι εποχή που θέλεις να εκραγείσαι τραγικά, δραματικά. Και κάτι παραπάνω από κωμική, σάτυρα. Σάτυρα. Κάτι παραπάνω, δηλαδή... Ας με βέβαια παρακολουθώ, μου αρέσουν πάρα πολύ Παρτσαλάκης, Καφετζόπουλος. Τους βρίσκω πάρα πολύ χαρά. Σάτυρα, λίγο πιο τραβηγμένο. Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Λίγο πιο τραβηγμένο και από την κωμωδία. Σάτυρα. Βλέπεις τηλεόραση. Ίσως επειδή βλέπω τη ζωή και την σατυρική της πλευρά γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω τι επιλεκτικά. Σου αρέσει τηλεόραση. Βλέπω επιλεκτικά. Αρκετά μ' αρέσουν και αρκετά δεν μ' αρέσουν. Και ανάλογα για τα κέφια κιόλας. Όχι, βλέπω τηλεόραση. Είναι μέσω που. Και το αγάπησα και με αγάπησε και το έχω υπηρετήσει τίμια. Δεν ντρέπομαι να τη δω δηλαδή και να την ελέγξω, ας το πω έτσι εισαγωγικά. Δεν βλέπω. Μ' αρέσουν πολλά, πολλά δεν μ' αρέσουν. Τι! Δεν θα το δει κανένας. Εγώ όμως δεν είμαι ο κανένας και θέλω να τον δω. Μην επιμένεις. Αυτές τις εντολές έχω. Άκου να σου πω. Σήμερα για χάρη σας ανέβηκα στις ταράτσες και έκανα τη γάτα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνετε κι εσείς κάτι για μένα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ είμαι εδώ για να κάνω καλά τη δουλειά μου. Και θα κάνω καλά τη δουλειά μου αν τηρήσω τις εντολές που μου έδωσε ο κύριος Άγης. Και ο Άγης ήταν σαφής. Δεν θέλει να δει κανέναν. Δεν θέλει αυτός, θέλω εγώ. Ελληνικά μιλάμε, κυρά μου. Μην δυσκολεύεις τα πράγματα με τη συμπεριφορά σου. Επειδή θεωρείσαι από τους πιο παλιούς ανθρώπους της τηλεόρασης και θεωρείσαι και η πρώτη στάρ της τηλεόρασης. Κοίτα να σου πω, τα πολύ παλιά, μην νομίζεις με προ Χριστού. Όχι. Εννοώ ότι είσαι από τους ανθρώπους που ξεκίνησαν την ιστορία της τηλεόρασης. Τα συμμαθητάκια μου για διατολόγου τα αληθές τα έχω στη φωτογραφία. Λοιπόν, οπότε εσύ νομίζω ότι μπορείς να μου βάζεις τίτλους σε τηλεοπτικά πρόσωπα. Εγώ θα σου λέω το τηλεοπτικό πρόσωπο και θα μου βάζεις τίτλο. Να προσπαθείς. Νίκος Ευαγγελάτος. Κορυφή. Και να πω και κάτι άλλο. Έτσι περιφραστικά για τον κύριο Ευαγγελάτο, νομίζω ότι εκπέμπει ένα ήθος. Και αυτό μου αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, είσαι ιδανική, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε είσαι ένα είδος ειδήμονα στην τηλεόραση. Έχοντας εργαστεί τόσα χρόνια, έχεις φοβερές εμπειρίες. Ειδήμον όχι, αλλά ένα μάτι έτσι εκπαιδευμένο μπορεί να έχω. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδόπουλος. Τρισχαριτωμένος. Αν γυναίκα είχε τη χαριτωμάδα του Σπύρου, θα ήταν η μοιραία γυναίκα. Δηλαδή, ναι, μπορεί, ναι βέβαια. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει κανείς από τα δίχτυα. Ανδρέας Μικρούτσικος. Τσαχπινούτσικος. Ο Ανδρέας είναι όλο τσαχπινιά. Νομίζω ότι είναι η τσαχπινιά. Τσαχπινιά προσωποποιημένη. Λοιπόν. Γρήγορο μυαλό και εκεί, αλλά για μένα προεξέχει τσαχπινιά του Ανδρέα. Ρούλα Κορομιλά. Μέλισσα. Τη ρούλα τη λέω μέλισσα. Μου θυμίζει την εργατική μέλισσα. Την, ναι, κάθε ναι. Πραγματικά η μέλισσα, η εργάτρια, πώς είναι που κάνει αυτό, φροντίζει, κουβαλάει, κάνει. Είναι εργάτησα. Είναι μέλισσα η ρούλα, την εκτιμώ. Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργος Παπαδάκης. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ο άνθρωπός μας. Είναι ο ξαδερφός μας, ο ανιψιός μας, ο θείος μας, ο μπαμπάς μας. Είναι το σώμα μας ο Γιώργος. Σε μήνα διγενή. Είναι. Της έχω μια εκτίμηση από παλιότερα, από την ΕΡΤ, χρόνια πολλά. Νιώθω, δεν την ξέρω, δεν είναι φίλη μου, πέρα από κάποιες εκπομπές που κατά καιρούς με έχει καλέσει, δεν ξέρω πιο πολύ, έτσι να το εκμυστερευτώ δημόσια, θέλω η ζωή να της δώσει κάτι περισσότερο, έτσι διαστητικά το λέω, κάτι ναι. Περισσότερο. Ναι, έτσι το λέω, μη με ρωτήσεις πώς και γιατί, δεν ξέρω. Σαν να ή να θέλει ή να της λείπει ή να της χρωστάει, δεν ξέρω. Εύχομαι να της δώσει κάτι που εκείνη θέλει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί λοιπόν, το λέω. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με μία γυναίκα που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο μεν, είναι και πολύ καλή φίλη
Και βάζει υποψηφιότητα σε ευρωεκλογές. Τη Λιάνα την Κανέλη. Ο δαίμονας. Όχι του τυπογραφείου. Όχι. Και όχι μόνο. Δαίμονας, νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό κοφτερό, αστραφτερό μυαλό. Με μια γλώσσα που τσακίζει κόκαλα. Με μια τόλμη σαφώς θαυμάσια, νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που αδικείται πολλές φορές. Ίσως γιατί προεξέχει, ίσως για το κεφάλι της εξέχει από το μέσο ύψος. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα τηλεοπτικά πρόσωπα και πάμε να μου βάλεις τίτλους σε δύο πρόσωπα, νομίζω, που είναι τα πιο σημαντικά στην παγκόσμια επικαιρότητα. Πρώτος είναι ο Bill Clinton. Πώς τον βλέπεις? Γι' αυτόν ή μπορεί να πει κανείς μια λέξη, πιόνι, ή αν κάνω χιούμορ πάλι να τον πω λιμπιντικό, από το λίμπιντο του Φρόιντ. Δηλαδή. Μόνο που ένα πρώτα λιμπιντικός με έναν άνθρωπο ή με πέντε, δεν ξέρω πόσες γυναίκες, τώρα λιμπιντικός με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή, λες και... Του κόψανε τα... Έτσι. Και προσπαθεί να ξεσπάει αλλού. Και προσπαθεί να αποδείξει, ναι, ένας απλός ψυχαναλυτής θα μπορούσε να πει και αυτό. Προσπαθεί να αποδείξει τον αντρισμό της ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ή τον λες πιόνι, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία υπόσταση, άποψη, θέση και τον κινούν κάποιοι άλλοι και αυτός απλώς είναι το φερέφωνο όλων των άλλων. Πάμε στην αντίστοιχη, στην αντίθετη όχθη, μάλλον καλύτερα. Μιλόσεβιτς. Κατακριτέως, αλλά θέμα της χώρας του και των δικών του και όχι του Κλίντον ή των υπολείπων. Σίγουρα και αυτός δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Όχι, όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι άλλοτε βέβαια και η συμπεριφορά του ΝΑΤΟ προς Θεού. Μην τα μπλέκουμε, δηλαδή το καθένα έχει την αξιολογία. Ελπίζω ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία, Μαρία, ότι θα έχει αίσιο και όχι απέσιο τέλος και σύντομα. Ίσως υπάρχουν αρμοδιότεροι από μένα, Κατερίνα, να μιλήσουν πραγματικά. Δεν έχει νόημα να πω, δεν είμαι και παΐων. Εύχομαι να μην συνεχίσει. Τα πράγματα δεν είναι καλά πάντως, μη γελιόμαστε. Και εκείνη που θα επιμείνω ίσως στον τομέα που μπορώ, ότι πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να δώσουμε με τον τρόπο, στο βαθμό που μπορούμε, με τον τρόπο που μπορούμε, παρουσία και συμπαράσταση σε αυτό το λαό. Σου λέω, ο αδερφός μου, ήξερα αυτά που ήξερα από την πληροφόρηση των δημοσιογράφων, που είναι εκπληκτική παρεπιπτόντως, θα το πω και αυτό γιατί θέματα παρακολουθώ στην τηλεόραση και γίνονται καυγάδες κάθε μέρα. Αλλά οι εικόνες που μετέφερε ο αδερφός μου είναι συγκλονιστικές. Μου λέει η πρώτη του κουβέντα μόλις γύρισε, Μαρία μου λέει, εμπειρία ζωής. Πρέπει όλοι οι ηγέτες να πάνε εκεί. Θα μου πεις πήγε η Χίλαρη και τι έγινε. Είναι εμπειρία ζωής. Ούτε περιγράφονται, ούτε τα μάτια τι πήγαν, ειδικότερα για τα παιδιά, για να επιθάλψουν παιδιά. Είναι ασύλληπτο, μου λέει, γενοκτονία που τελείται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Φρικιαστικές εικόνες. Και έχει γεμίσει η τηλεόραση από τέτοιου είδους σκηνές φρικιαστικές. Φαντάσου που έζησε μέσα στους βομβαρδισμούς, αδερφός μου, μέσα στους κινδύνους. Δεν μου περιέγραψε ουσιαστικά. Μόνο με επίθετα, αλλά εικόνες δεν μου μετέφερε, δεν μεταφέρονται. Μόνο τις δει κανείς, τίποτα. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω σε κάτι που είπαμε προηγουμένως. Θα επιμείνω. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Επειδή το κράτησα, μου έκανε εντύπωση. Και είμαι σίγουρη ότι θα το έχει κρατήσει και ο κόσμος και θα έχει μείνει λίγο με μια απορία. Αυτά τα δευτερόλεπτα που ήσουν στο φευγιό, τι αισθάνθηκες? Μπορείς να το περιγράψεις, δηλαδή αυτό που αισθάνεσαι ότι φεύγεις, πώς είναι? Τώρα, είναι φτερούγισμα, είναι άδειασμα, είναι ανύψωση? Θα σου πω ένα, γιατί περισσότερα δεν μπορώ να σου πω και ας μη φανεί υπερβολή. Γαλήνια. Ανακούφιση. Είναι τολμηρό να πω, γιατί ίσως καθένας αυτές τις ώρες τις και επικίνδυνο με την έννοια ότι καθένας θα εκλάβει κατά το δικό του τρόπο και έτσι δεν θα ήθελα να πω. Πιθανόν κανείς το προσλαμβάνει σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του, είτε πιστεύω, είτε δεν ξέρω τι. Πάντως γαλήνια σίγουρα. Αλλά ίσως γαλήνια γιατί εμπιστεύτηκα. Έφτασες δηλαδή σε ένα οριακό σημείο. Μετά τι είναι αυτό που σε επανέφερε πίσω? Θυμάσαι, δηλαδή είναι κάποια... παρενέβη ο αδελφός σου ή κάποια εικόνα που είδες? Τι είναι αυτό που σε κράτησε στη ζωή? Το πρώτο, η συντήρηση, σου είπα, γινόταν με την αναπνοή και μετά παρενέβη ιατρικά ο αδελφός μου, κάνοντας κάποιες κινήσεις, και εκεί οφείλω να ομολογήσω ότι έγιναν πολύ σωστές κινήσεις από τον θωρακοχειρουργό μου, τον κύριο Ηλία Ανδριανόπουλο, ο οποίος κυριολεκτικά, να γιατί φλωτή, οι άνθρωποι είμαστε
Είμαστε σύνολο και ένας δίνει τη σιτάλη. Δεν σ' άφηνα να φύγεις. Έτσι. Εγώ δίνω το σήμα. Ο αδερφός μου το αποκρυπτογραφεί γιατί ήταν χωρίς λόγο και χωρίς τίποτα. Του είπα βέβαια, του ψιθύρισα να φεύγω. Γιατί είχε, ναι. Ναι. Συνειδητά τελείως ότι έφυγες. Απολύτως. Κάνει τα δέοντα αδερφός μου, ειδοποιεί. Και εκεί θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι οι οριακές κινήσεις και σωστές έκανε ο Ηλίας Ανδριανόπουλος, ο θωρακοχειρουργός, που άρχισαν τα πράγματα να αντιστρέφονται, ας το πούμε, και να πήγαιναν πολύ καλύτερα. Μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό είναι. Πώς να το πω, δεν το είπα. Το φεύγω ότι το ψηθείς. Ναι, το φεύγω. Το είπες συνειδητά, είναι. Γιατί. Είχες πλήρη επίγνωση το ότι φεύγεις, ότι έσβηνες. Πλήρη. Δεν σου βγαίνει η αναπνοή, πλήρη, αλλά εκεί σου λέω είναι ίσως και μια. Καθόλου. Αλλά εκεί σου λέω ίσως είναι μια πίστη και στάση ζωής. Δηλαδή ο θάνατος δεν είναι κάτι τρομακτικό στην αντίληψή μου και στο πιστεύω μου. Πιστεύω ότι είναι δεν μια. Τρόμαξες. Όχι. Στο φεύγω δεν ένιωσες τρομαγμένη. Όχι. Άλλο αν πολέμησα για να μείνω και γι' αυτό σου είπα κομμάτιαζα την αναπνοή μου και ανέπνεα σαν μυρμήγκι. Άλλο το ένα. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι είμαι κανένα μυρολάτρης παθητικός που λέω σώστε με. Άλλο η προσευχή μου στο θείο και η εμπιστοσύνη μου στο θείο. Και άλλο ο πολεμιστής, ο πόλεμος της Μαρίας. Αυτό δεν μου ακυρώνει τις κινήσεις σε μένα, να αγωνιστώ για τη ζωή μου. Αγωνίστηκα. Και οι γιατροί μαζί. Αλλά όχι, πανικό όχι. Αλλά είναι όμως η πίστη μου και για τη ζωή αυτή. Δεν πιστεύω ότι ο θάνατος είναι κάτι τρομακτικό και. Είσαι αγωνίστρια και είσαι άνθρωπος που δεν το βάζει κάτω. Είναι σημαντικά αυτά. Όχι, δεν το βάζω. Αλήθεια είναι. Δεν το βάζεις κάτω, αγωνίζεσαι. Ο θάνατος είναι κάτι που με απειλεί στη ζωή μου. Δεν τον βλέπω απειλητικό το θάνατο. Τον βλέπω σαν μία φάση ζωής. Τώρα τι, πώς και τα λοιπά είναι μια άλλη. Ένα μέρος ζωής κι αυτός. Μαρία, εγώ θα ήθελα να μου πεις τι θα έλεγες αν ήξερες, ας πούμε, ότι πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι που είναι στην ίδια θέση με σένα. Ή ότι Κατερίνα, πέρασαν από το ίδιο στάδιο. Τι θα είχες να τους πεις τώρα που κοιτάζουν. Και ίσως κάθονται και αυτοί σε κάποιο κρεβάτι νοσοκομείου, σε ένα καροτσάκι παρόμοιο. Τι θα ήθελες να τους πεις? Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πάρα πολύ χειρότεροι από μένα. Και αυτό με κάνει και να ντρέπομαι τον να μιλάω, ξέρω εγώ, για βάση περιπτώσει, για τα δικά μου. Αυτό που πολύ απλά και ανθρώπινα μπορώ να πω στους ίδιους να μην το βάζουν κάτω, να πολεμάνε και στους γύρω τους να τους αγαπάνε. Δεν γίνεται. Μόνο. Είναι απαραίτητη η αγάπη. Βέβαια. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, πονάει, φεύγει, θα βγάλει από τα σηκώτια του, που λέω εγώ, δύναμη, θα αντλήσει από το θείο, όπως θέλεις ονόμασέ το, αλλά έχει ανάγκη τα άλλα κομμάτια. Και θυμάμαι. Είναι δύναμη. Δεν είναι κοριτσάκι μου, θα γίνεις καλά. Είναι δύναμη ψυχής που μεταφέρεται στον άλλον. Για έναν πιστεύω διορατικό και ευαίσθητο μπορεί να το δει. Κιόλας, να το δεις σαν εικόνα. Εγώ θυμάμαι και. Νήματα που σε κρατάνε. Το αστείο που είπες, και αυτό κράτησα. Ότι. Πολύ φοβάσαι ότι θα ήθελες να το ξαναπεράσεις. Θα ξαναπεράσεις αυτή την εμπειρία. για να δεις. Θα έχεις αποθυμίσει ίσως σε 5-10 χρόνια την τόση αυτή η αγάπη που σου έδειξε ο κόσμος. Μόνο ότι η αγάπη του κόσμου δεν μου έχει λείψει ποτέ. Μπορώ να τα βάλω με ένα σωρό καταστάσεις και πράγματα. Με τον κόσμο πραγματικά δεν ξέρω. Με έχει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά όμως σε μια λαστιχένια κολόνια. Κάτι. Σε μια λαστιχένια κολόνα, όχι κολόνια που είπα προηγουμένως. Για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, μήπως γίνει κάποιο λάθος. Γιατί είναι και. Και κάτι άλλο να με ευχηθείς, να μπορέσω να όλη αυτή την αγάπη που εισέπραξα. Γιατί σου είπα, η αγάπη είναι νόμισμα. Εσύ είσαι που και τύπος που χρωστάει, πρέπει να την ξεπληρώσεις τώρα. Ναι, να επιστραφεί, για να μην σαπίσει, να μην ξέρεις, ναι. Μουχλιάσει. Πρέπει να κινηθεί, να ξαναπροσφερθεί, είτε μέσα από τη δουλειά μου, είτε μέσα από την κάθε μου κίνηση. Η αγάπη σου είναι νόμισμα που πρέπει να κυλάει για να φτιάξει. Μαρία, νομίζω ότι μόλις σταθείς στα πόδια σου, που θα σταθείς πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εκτός από πειθαρχημένη είσαι και πεισματάρα. Αυτό φαίνεται. Και αυτό το χαμόγελο που έχεις ακόμα είναι δείγμα γυναίκας πεισματάρας. Δεν ξέρεις το ανέκδοτο, τότε που έκανα τα τετράγωνα των αστέρων, είχε βγει ανέκδοτο. Εγώ το καταλάβανε πως το έκανα. Ξέρω εγώ, έχανε ο άλλος. Και έλεγα, κρίμα, λυπάμαι, χάσατε. Και να το χαμόγελο μέχρι εκεί. Και είχε. Εγώ δεν συνειδητοποιούσα, αλλά επειδή πάντα το κέρδος και το χάσμα στη ζωή. Το θεωρώ τις άλλες πλευρές. Εσύ θεωρούσες το παιχνίδι σημαντικό. Ναι.
Και ξαφνικά είχε γίνει σλόγγαν έξω και ανέκδοτο. Εμένα που λέω το χάσατε, κρίμα χάσατε. Βά το χαμόγελο. Για να δεις ότι κρατάει χρόνια το. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι, τώρα ναι, ναι. Η κολόνια δένει. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ με τιμή. Πραγματικά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Γιατί ο κόσμος θα σε αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο μέσα από αυτή τη συζήτηση. Και δίνουμε και ένα ζωντανό μήνυμα σε όλους αυτούς που δεν είναι στην καλύτερη θέση. Και είναι πολλοί που δεν είναι στην ακριβώς, καλή θέση. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Από καρδιάς και από θώρακο. Να τρέξεις πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ, μάτια μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και εσάς που για ακόμη ένα πρωί διαλέξατε τον Sky για να περάσετε ένα υπέροχο δίωρο. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Να είστε εκεί. Να είστε καλά.